Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην Ακαδημία Ενδυνάμωσης Γυναικών. Είμαι η Φερενίκη και είμαι coach ενδυνάμωσης γυναικών. Βοηθώ δηλαδή γυναίκες να πιστέψουν στον εαυτό τους και να διεκδικήσουν όλα όσα θέλουν στη ζωή, και στον επαγγελματικό αλλά και στον προσωπικό τομέα. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα διαφορετικό θέμα για το κανάλι. Όπως ξέρετε, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ανεβάζω καινούργια βίντεο. Το σημερινό είναι ένα ερώτημα το οποίο έχω λάβει πάρα πολλές φορές και θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό. Και δεν είναι άλλο από το πώς να επιλέξουμε αν χρειαζόμαστε ψυχανάλυση ή coaching. Ή πότε χρειαζόμαστε ψυχανάλυση και πότε χρειαζόμαστε coaching. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Οπότε, εάν θέλετε την τοποθέτησή μου και τη γνώμη μου πάνω σε αυτό, παρακολουθήστε το βίντεο αυτό μέχρι το τέλος. Πριν πάμε σε αυτό όμως, να σας ενημερώσω για την Ακαδημία Ενδυνάμωσης Γυναικών, το Facebook group, το ιδιωτικό Facebook group, το οποίο μπορείτε να γίνετε μέλος δωρεάν με το link που θα βρείτε εδώ από κάτω. Εκεί είναι ένα ιδιωτικό group, το οποίο είναι μόνο για γυναίκες και μιλάμε για όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματά μας και ενδυναμώνουμε μία την άλλη. Εκεί θα βρεις πολλά κορίτσια στο ίδιο βαγόνι με σένα, που πραγματικά προσπαθούν να δουλέψουν με τον εαυτό τους και να πετύχουν τα όνειρά τους. Λοιπόν, όμως, στο θέμα μας για σήμερα, το οποίο είναι ψυχανάλυση ή coaching. Καταρχήν να πω ότι στα 15 χρόνια τα οποία δουλεύω με τον εαυτό μου, στα 15 χρόνια δηλαδή προσωπικής μου εξέλιξης, γιατί όλο αυτό βέβαια για μένα ξεκίνησε από δική μου προσωπική ανάγκη να επουλώσω τις δικές μου συναισθηματικές πληγές. Όπως έχω πει πολλές φορές σε προηγούμενα βίντεο μου, όταν ήμουν στην εφηβεία είχα πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και αγάπη για τον εαυτό μου και πάθαινα κρίσεις πανικού όταν έπαιζα beach volley σε πανελλαδικό επίπεδο τότε. Και άρα μου πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα για να επουλώσω αυτές τις συναισθηματικές πληγές και να φτάσω να έχω μια υγιή σχέση με τον εαυτό μου, και αυτό είναι που κάνω αυτή τη στιγμή. Βοηθάω άλλες κοπέλες να κάνουν το ίδιο. Άρα έχω περάσει από ψυχολόγο, από ψυχαναλυτή, από coach, έχω δοκιμάσει όλες τις μεθόδους και πολύ περισσότερες από όσες μπορώ να ονομάσω αυτή τη στιγμή στο βίντεο αυτό. Η δική μου λοιπόν εμπειρία είναι ότι και ο ψυχολόγος, ο ψυχαναλυτής και ο coach έχουν πάρει κάποιο πτυχίο. Διαφορετικά πτυχία, αλλά έχουν βεβαίως κάποια πιστοποίηση, ένα πτυχίο το οποίο δουλεύουν με αυτό και με αυτό έχουν πάρει την άδειά τους. Ωστόσο, η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι ο ψυχολόγος και ο ψυχαναλυτής είναι πιο πολύ σε θεωρητικό επίπεδο και ο coach είναι ένας άνθρωπος που δεν κοιτάζει μόνο το θεωρητικό αλλά και το πρακτικό κομμάτι. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και αυτός βιώσει αυτό που βοηθάει έναν άλλον να ξεπεράσει. Δηλαδή, έχει φέρει ήδη το αποτέλεσμα στη ζωή του, αυτό που βοηθάει έναν άλλο άνθρωπο να φέρει το αποτέλεσμα επίσης. Για να το κάνω πιο πρακτικό και πιο ξεκάθαρο. Εάν εγώ έχω, για παράδειγμα, 15 κιλά που θέλω να χάσω. Εάν είμαι υπέρβαρη 15 κιλά και θέλω να χάσω αυτά τα 15 κιλά, θα πάω σε έναν διαιτολόγο που βεβαίως έχει το πτυχίο της διαιτολογίας, αλλά είναι αδύνατος και δεν έχει ποτέ χάσει τα 15 κιλά που θέλω εγώ να χάσω, ή θα πάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη βιώσει, έχει ήδη περάσει αυτό που εγώ περνάω αυτή τη στιγμή. Και άρα μπορεί να μπει στη θέση μου, μπορεί να καταλάβει πώς είναι να είσαι 15 κιλά υπέρβαρη, και έχει περάσει λοιπόν τη διαδικασία αυτή, ξέρει τα βήματα ένα προς ένα, ξέρει πώς νιώθεις στην αρχή, πώς νιώθεις στο μέσον, πώς νιώθεις στο τέλος, ξέρει ποια είναι τα βήματα, τι πρέπει να τρως, πώς πρέπει να γυμνάζεσαι, τι πρέπει να κάνεις, έτσι ώστε να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα που θέλεις, που είναι να χάσεις τα 15 κιλά. Άρα, θέλω να πω ότι μπορείς βεβαίως να πας σε ένα διαιτολόγο ή μπορείς να πας σε έναν γυμναστή, που είναι και οι δύο πάρα πολύ αδύνατοι. Αλλά δεν θα ξέρουν, δεν θα μπορούν να μπουν στη θέση σου και να νιώσουν πώς είναι να είσαι υπέρβαρος 15 κιλά και να σε βοηθήσουν να απαλλαγείς από τις ενοχές, από την ντροπή, από οτιδήποτε συναισθήματα μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτά τα παραπάνησια κιλά. Άρα θέλω να πω ότι ο coach, η διαφορά του coach είναι ότι έχει ζήσει, έχει περάσει αυτό έχει το βίωμα και άρα ξέρει πώς είναι να έχεις παραπάνω 15 κιλά και έχει φέρει το αποτέλεσμα στη ζωή του εκείνο που θέλουμε, ότι τα έχει χάσει αυτά τα 15 κιλά. Και άρα ξέρει ποιος είναι ο δρόμος, ξέρει ποια είναι η πεπατημένη ξέρει τη μεθοδολογία και μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς βήμα-βήμα να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το επιθυμητό. Άρα, αυτή είναι η διαφορά του ψυχολόγου από του coach. Ο ψυχολόγος, όταν πάμε λοιπόν σε έναν ψυχολόγο ή σε έναν ψυχαναλυτή, μπορούμε να εξωτερικεύσουμε το πρόβλημά μας, μπορούμε να συζητήσουμε τα συναισθηματικά μας προβλήματα, το άγχος, την κατάθλιψη που μπορούμε να νιώθουμε, τα συναισθηματικά προβλήματα, την απόγνωση, οτιδήποτε και να νιώθουμε, μπορούμε να το εξωτερικεύσουμε, να το συζητήσουμε, να βρούμε την αιτία πίσω από αυτό, δηλαδή να ψάξουμε τα παιδικά μας χρόνια, να δούμε πώς χτίστηκε όλο αυτό για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, το ψυχολογικό άγχος ή την κατάθλιψη, και άρα έτσι μπορούμε να το αναλύσουμε, να το ξεψαχνίσουμε, να έχουμε την καθοδήγηση ενός ανθρώπου που ξέρει από ψυχολογία ή από ψυχανάλυση, και έτσι ώστε να μας βοηθήσει να απαλύνουμε τον πόνο, να απαλύνουμε την συναισθηματική πληγή. Αυτό λοιπόν κάνει ένας ψυχολόγος ή ένας ψυχαναλυτής, και αν το κάνουμε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε πραγματικά μπορούμε να δούμε κάποιο μεγάλο αποτέλεσμα. Αυτό είναι λοιπόν πώς μπορεί να μας βοηθήσει ο ψυχαναλυτής ή ο ψυχολόγος. Και δεν είμαι εδώ να σας πω τι να κάνετε, έτσι. Απλά μοιράζομαι ποια είναι η διαφορά των δύο και ποια είναι η δική μου, ποιο είναι το δικό μου βίωμα. Γιατί έχω βιώσει όλα αυτά και όλες τις διαφορετικές μεθόδους και έχω δει ότι στην αρχή με βοήθησε βεβαίως η ψυχολογία και η ψυχανάλυση, αλλά μετά ήθελα να πετύχω ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και εκείνη που χρειάστηκα τον coach. Την coach μάλλον, γιατί γυναίκα coach είχα τότε και γυναίκα coach έχω και τώρα. Θεωρώ ότι το coaching είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει ποτέ, και εγώ που είμαι coach βοηθάω κοπέλες που έχουν περάσει από εκεί που έχω περάσει εγώ, δηλαδή βοηθάω κοπέλες που είναι σε ίσως τοξικό περιβάλλον, είτε επαγγελματικό είτε προσωπικό, να βγουν από, από αυτό το τοξικό περιβάλλον και να χτίσουν τις συνθήκες που θέλουν για να έλξουν κάτι καλύτερο στη ζωή τους. Και αυτό πώς το κάνουμε? Με το να γιατρέψουμε μέσα τις πληγές μας, να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, και άρα να έλξουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και τις συνθήκες ή να τις δημιουργήσουμε εμείς, τις οποίες θα νιώθουμε ασφαλείς, που θα νιώθουμε καλά, που θα νιώθουμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτό είναι που έχω κάνει και εγώ στη ζωή μου, αυτό είναι που βοηθάει και άλλες κοπέλες να κάνουν. Άρα θέλω να πω ότι το coaching είναι κάτι το οποίο δεν σταματά ποτέ. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχω μια coach η οποία είναι εκεί που εγώ θέλω να πάω επιχειρηματικά, την επιχείρησή μου, και άρα με βοηθάει να φτάσω εκεί. Δηλαδή πάλι έχω προσλάβει μια κοπέλα η οποία είναι εκεί που θέλω να πάω και με βοηθάει να φτάσω εκεί, γιατί ξέρει τα βήματα. Αυτό λοιπόν είναι το coaching. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει να κατακτήσουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να φέρουμε στη ζωή μας. Και αυτό λοιπόν ήταν όλη αυτή τέλος πάντων η ανάλυση, για να σας δώσω να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Άρα η ψυχανάλυση και ο ψυχολόγος μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός σε ψυχολογικό συναισθηματικό πλαίσιο και μπορεί πραγματικά να μας δώσει μεγάλη ανακούφιση. Ο coach είναι για να μας βοηθήσει να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ένα πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Και αυτό λοιπόν που εγώ κάνω είναι, όταν αναλαμβάνω μια κοπέλα, ένα, τη βοηθάω να βγει από το τοξικό περιβάλλον ή τις τοξικές σχέσεις που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, τη βοηθώ να ενδυναμώσει τον εαυτό της από μέσα, γιατί ουσιαστικά, κακά τα ψέματα, υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις γύρω από την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση και όλα αυτά, και βεβαίως η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση, και βεβαίως υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, τα οποία θα αναλύσω σε ένα άλλο βίντεο, αλλά ουσιαστικά αυτά είναι τα οποία καθορίζουν τι πιστεύουμε για τον εαυτό μας και είναι αυτά τα οποία έλκουν τις συνθήκες αυτές που θέλουμε ή που πιστεύουμε ότι αξίζουμε στη ζωή μας. Γιατί πάντοτε ο κόσμος γύρω μας αντανακλά αυτό που πιστεύουμε μέσα μας για τον εαυτό μας. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο γύρω μας, δηλαδή θέλουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, θα πρέπει να αλλάξουμε το μέσα μας. Και αυτή είναι η διαφορά που πολλές φορές ξεχνάμε και προσπαθούμε να ελέγξουμε τους ανθρώπους γύρω μας, προσπαθούμε να ελέγξουμε το αφεντικό μας, να ελέγξουμε το σύζυγό μας, ενώ αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Γιατί όταν εμείς αλλάζουμε τον εαυτό μας, όλα γύρω μας αλλάζουν. Όταν εμείς πιστεύουμε στον εαυτό μας, όταν εμείς πιστεύουμε ότι αξίζουμε την αγάπη, όταν εμείς πιστεύουμε ότι αξίζουμε έναν πολύ καλό μισθό, όταν εμείς πιστεύουμε ότι αξίζουμε μια πολύ όμορφη οικογένεια, ένα ασφαλές περιβάλλον, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έλκουμε όταν πιστεύουμε ότι τα αξίζουμε. Και αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία η οποία έχω και εγώ βέβαια φέρει στα πέρας, γιατί όπως είπα ήμουν σε μια πολύ διαφορετική ψυχολογική και εσωτερική κατάσταση 10 χρόνια πριν, και αυτό είναι ακριβώς που κάνω με τις κοπέλες που αναλαμβάνω και πραγματικά βοηθάω βήμα-βήμα στο ποιες είναι αυτά τα βήματα, οι πρακτικές, τα εργαλεία, όλα αυτά λοιπόν που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας από μέσα, να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να διεκδικήσουμε όλα όσα θέλουμε στη ζωή αυτή, γιατί πραγματικά μπορούμε να έχουμε όλα όσα πιστεύουμε για τον εαυτό μας ότι μπορούμε να έχουμε. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Θα θέλω πάρα πολύ να ακούσω τις δικές σας απόψεις και βεβαίως να πω ξανά ότι πραγματικά ενθαρρύνω όλους εσάς να δοκιμάσετε όλες τις διαφορετικές μεθοδολογίες, να πάτε και σε ψυχολόγο και σε ψυχαναλυτή και σε coach, να δείτε τι ταιριάζει σε εσάς, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες και να δείτε τι ταιριάζει σε εσάς, ή αν θέλετε κάποια δεύτερη γνώμη, πάτε μια γνώμη ειδικού ή κάποιον το οποίο εσείς εμπιστεύεστε. Λοιπόν, ανυπομονώ να ακούσω τα σχόλιά σας και να συνεχίσουμε αυτόν τον παραγωγικό διάλογο και θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή. Μέχρι τότε να περνάτε πολύ καλά.